Παναγιώτης Μπαρμπετσέρας, κοινός μάταλος. Ποτέ δεν έχει παραξηγηθεί με κανέναν. Πολύ φιλής είμαι άνθρωπος και παραμονθώνης. Φοβερακέας. Μονίμως περπατάει. Προσπάθησε κάπου να το βρω να κάνει και δεν τα κατάφερα. Περπατάει κι όλο και κάτι λέει. Συνέχεια παραπονείται. Πρώτα απ' όλα, τον πειράζει ο κόσμος. Χριστόφορος. Κάποτε η ζωή ήταν πιο καλή, αλλά και τώρα καλά περνάει. Παρπασταύρος. Ο Παγιανέας. Μια ζωή σφυρί για μόνη. Και την βαριά βιομηχανία της περιοχής και η μανιά της. Η Λοΐζα. Εντάχει λίγο χαμένα μπροστά στο πακό. Δεν έχει συνηθίσει τέτοια. Παπάτσι Λιγόνης. Για ένα χωριό το πίστεψε σαν παπά, μα και σαν γιατρό. Φόρικο. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Κοπανίτσας. Τι να πεις για τον Κοπανίτσα. Πρέπει να τον διηγεί σε μέρες. Ο ανεπανάληπτος Κοπανί. Μπορώ Θανάσης. Από χθες μπορεί να μιλάει. Είναι να μην σε πιάσει το μονάτερμα. Τώρα με πήρε είδηση ότι τον τραβάω και θα αρχίσει και τη γρίνα σε λίγο. Μάνταλος και Μαυρικάκι. Μπαρμπασταύρος. Μια ζωή στο προσκήνιο. Τώρα είναι στο παρασκήνιο. Αλλά εξακολουθεί να ηγείται. Το γέρο Παντελής είναι. Μοιάζει με κατάσκοπο. Άρε Χρυζούλα. Πώς υποφέρεις αυτό το μακρύ. Σε αυτό το χωριό, το λιμένι, χτυπούσε η καρδιά της Ελλάδας. Και ειδικότερα μέσα σε αυτό το πύργο, είναι ο πύργος των Μαυρομιχαλαίων. Είναι αναπαλαιωμένος φυσικά, να εξακολουθεί να έχει την αρχική του μορφή. Κόλπος της Τσίπας. Άγρια φύση, μα και ωραία παραλία. Στο βάθος, το Ίτιλο, παραλιακά το Καραβοστάσι. Στο βάθος η Τσίπα που δεν φαίνεται. Μορφή της Μάνης. Παλιά σπίτια καταλελειμμένα. Βράχο.
βράχος, κομμένος και θάλασσα. Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Κάθε σπίτι και ένας πύργος. Είναι η καρδιά της Μάνης. Το χωριό που αντιπροσωπεύει τη Μάνη. Το χωριό με τους περισσότερους πύργους. Ακολουθούμε το αδιπορικό στη Μάνη. Διακρίνουμε το μεγάλο πύργο. Ξακολουθούμε να είμαστε στην καρδιά της Μάνης. Πάτρωνας. Εδώ τελειώνει η εκδοχή.